19 διαφορετικά επαγγέλματα. Ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Η μάχη φέτος θα είναι επαγγελματική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοιτάξτε πόσο ανέβηκε η θάλασσα. Φοβερά κύματα σκάνε και πάλι επάνω στο φόρμο για το ο κάστρο που κόβει την ανάσα. Βρισκόμαστε εδώ στη μέση του Ατλαντικού. Να το φόρμο Αγιάρ. Αυτό το φοβερό κάστρο που χτίστηκε το 1870. Πόρε κάτι κύματα. Τέταρτος κύκλος αρχής. 19 ομάδες παίρνουν μέρος σε αυτό το καινούργιο πρωτάθλημα. 19 ομάδες από 19 ξεχωριστά επαγγέλματα. Οι 4 καλύτερες ομάδες θα πάνε στους ημιτελικούς και οι νικήτριες ομάδες θα δίνουν όλα στο μεγάλο τελικό. 100.000 ευρώ είναι το έπαθλο. Αλλά πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημά μας, με τις 19 ομάδες έχουμε 2 ξεχωριστά επεισόδια. Άνθρωποι αγαπημένοι από το χώρο της τηλεόρασης, στον χώρο της μουσικής, στον χώρο του θεάτρου, θα διαγωνιστούν εδώ στο Fort Boyard για φιλανθρωπικό σκοπό. Ας γνωρίσουμε τη σημερινή μας ομάδα. Πέτρος Ήμβριος, τραγουδιστής. Έχει ασχοληθεί με το kickboxing και την πυγμαχία. Σοφία Πανάγου, ηθοποιός. Τη γνωρίσαμε σαν τη γλυκιά κόρη του Πέτρου Φιλιππίδη στη σειρά 50-50, ενώ φέτος ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες. Κωνσταντίνος Αγγελίδης, παρουσιαστής και μουσικός παραγωγός. Ο Κωνσταντίνος φέτος άφησε πίσω του τις πρωινές εκπομπές και έφτασε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία για να παρουσιάσει ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Θωμαΐς Ανδρούτσου, ηθοποιός. Φέτος θα την απολαύσουμε στο θέατρο Χώρα, στο έργο Ο Δον Ζουάν στο Σόχο, ενώ τηλεοπτικά θα εμφανίζεται δίπλα σε έναν σούπερ μπαμπά. Δημήτρης Γεροδήμος, ηθοποιός. Χόμπι του, η ξυφασκία και η γυμναστική. Είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε στο θέατρο στην αξέχαστη κωμωδία «Η Θεία από το Σικάγο». Ήρθαμε στο κάστρο, ήρθαμε στο κάστρο που κόβει την ανάσα, που κόβει την ανάσα. Τα λεφτά να πάρουμε, τα λεφτά να πάρουμε. Για να μπει η ομάδα στην αίθουσα του θησαυρού, πρέπει να ανοίξει τις κλειδαριές που τον προστατεύουν. Η ομάδα αποκτά τα κλειδιά μετά από επιτυχημένες δοκιμασίες ή σωστές απαντήσεις στους γρίφους του σοφού. Εάν ένας παίκτης δεν καταφέρει να πετύχει τη δοκιμασία μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, φυλακίζεται στα κελιά του Fort Boyard. Η ομάδα θα πρέπει να έχει στην κατοχή της τουλάχιστον 4 κλειδιά για να ανοίξει την πόρτα του θησαυρού, έστω και λίγο. Με 5 κλειδιά η πρόσβαση παραμένει δύσκολη. Χρειάζονται 6 κλειδιά για να ανοίξει τελείως η πόρτα του θησαυρού. Προσοχή! Το 6ο κλειδί δεν εξαγοράζεται. Καλώς τον Τζακ και τον Τζο! Καλώς τα παιδιά. Κωνσταντίνος, Πέτρος, Δημήτρης, Θωμαΐς και Σοφία. Να η πεντάδα, κυρίες και κύριοι, που μας κάνει ποδαρικό σε αυτό το τέταρτο κύκλο. Ας τους χειροκροτήσουμε λοιπόν. Συγχαρητήρια. Καλή χρονιά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ, που κάνατε τόσο μεγάλο ταξίδι. Είναι καταπληκτικά όμως, αποζημιωθήκαμε. Ευχαριστώ, παιχνίδι. Αυτές είναι οι πρώτες δηλώσεις. Καταπληκτικά, απίστευτη εμπειρία ακούω από τη Θωμαΐ, η οποία τη λέει. Έτσι λένε, επειδή δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη. Επειδή δεν έχουμε ξεκινήσει. Κάναμε 6 μήνες βάρη, 6 μήνες προετοιμασία. Τα κορμιά, τα κορμιά. Έχετε δει κασέτες έτσι συνεχώς βλέπετε τι γίνεται με τους αντιπάλους σας. Δηλαδή με τους σκορπιούς, τα φίδια, τα δωμάτια, τα σκοτεινά. Δημήτρη, έχει καιρό να το πει αυτό. Έχει καιρό, μην ανησυχείς γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Βλέπετε τις τίγρες κάτω. Θωμαΐς. Ναι.
Θα σε προστατεύω εγώ. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Σεγγύρη, αλλά μην ανησύχησε, έφυγε τώρα, ανεβαίνει προς τα πάνω. Την έχω, περίμενε. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να βρούμε τον αρχηγό, παιδιά. Πριν σας πω κάποιες λεπτομέρειες για το παιχνίδι, να βρούμε τον αρχηγό της ομάδος. Κωνσταντίνος, Σοφία, Θωμαής, Πέτρος, Δημήτρης, σήκωσε το χέρι ο Κωνσταντίνος. Άρα η ομάδα έχετε αποφασίσει. Για ποιο λόγο, Πέτρο? Γιατί είναι ψηλός, όμορφος, καλονομάτης. Ωραία. Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης λοιπόν θα είναι ο αρχηγός. Παίρνει και το περικάρπιο τώρα από την Ορθούλα. Το σημερινό παιχνίδι θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν εδώ τα παιδιά θα πάνε στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Λοιπόν, παιδιά, γι' αυτό πρέπει να τα δώσουμε όλα. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Σας το λέω έτσι, δεν είναι θέμα ίσως. Δεν αρχίσαμε καλά όμως. Δεν αρχίσαμε καλά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Εδώ το παιχνίδι μας αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Είναι ο πρώτος γύρος με 7 δοκιμασίες και 2 γρίφους επάνω στο σοφό. Ο δεύτερος γύρος αποτελείται από 2 αποστολές και 1 γρίφο. Εκεί, Ορθούλα, κυνηγάμε στοιχεία, έτσι. Πιάνουμε για στοιχεία. Και στον τρίτο γύρο, το πιο σημαντικό, κυνηγάτε το θησαυρό. Μέσα στις τίγρες. Τα πράγματα είναι απλά. Χρειάζεστε 6 κλειδιά για να ανοίξει κανονικά μέχρι επάνω η πόρτα στο δωμάτιο του θησαυρού. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Στόχος σας λοιπόν είναι τα 6 κλειδιά. Και για να το καταφέρετε αυτό, πρέπει να τα δώσετε όλα μέσα σε αυτά τα περίεργα δωμάτια. Αυτό είναι το πρώτο. Κωνσταντίνε, ναι. Είσαι ο αρχηγός της ομάδος. Θα κάνεις την τελευταία δοκιμασία και την τελευταία αποστολή υποχρεωτικά. Οι υπόλοιποι αναλαμβάνουν το έργο πριν φτάσει η δουλειά σε σένα. Και okay. Τις ευθύνες του. Και ακριβώς, και τις ευθύνες τους. Εσύ αναλαμβάνεις να τους καθοδηγήσεις με τη βοήθεια της Ορθούλας. Και να τους εψυχώνω. Μπράβο. Γνωρίζω ο Κωνσταντίνος πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό. Ο αρχηγός είναι σωστός. Okay. Μεσχέ Λε Μπούλ. Το γκόγκ. Ορθούλα, για κοιτά και πες μου, τι λες. Πέτρος. Πέτρος Ήμβριος κατευθείαν, μέσα, στα δύσκολα. Πέτρο, έλα. Θα φάω 3 φίλια. Ξέρω ότι είχες πάει στην Ιαπωνία. Μάλιστα. Πριν από λίγο καιρό. Πριν κάποιους μήνες. Για να παρακολουθήσεις κάποιους αγώνες. Με τον φίλο μου Μιχάλη Κοζαμπίδη. Ναι. Πήγαμε καλά, προκριθήκαμε. Έπαιξες εσύ. Όχι, βέβαια. Αλλά κάνεις, νομίζω να ασχολείσαι. Καλησπέρα, δεν λέω. Ναι. Αυτούς τους τύπους που παίζουν εκεί με τον Μιχάλη, ούτε καλησπέρα δεν τους λέω μες στο ρινγκ. Πλησίασε λοιπόν εδώ, θα σου δώσω εγώ τα γάντια του box. Έχω τέτοιο, εντάξει, αυτά μου είναι γνώριμα τουλάχιστον. Από την Ιαπωνία στην Γαλλία θα χωριστείς εσύ αυτή τη φορά. Μπαίνεις μέσα για να πάρεις το πρώτο κλειδί. Θα σε καθοδηγήσει λοιπόν ο Κωνσταντίνος και η Ορθούλα. Θα βλέπουμε τι γίνεται μέσα. Και η Θωμαής. Μπαίνει μέσα ο Πέτρος Ήμβριος για ένα ξεχωριστό αγώνα box. Και κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Θα πεις μέσα και θα δεις. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι του τέταρτου κύκλου. Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο, για φιλανθρωπικό σκοπό, τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν οι φίλοι μας, αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της μουσικής και της τηλεόρασης και όχι μόνο, τα χρήματα λοιπόν αυτά θα πάνε στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Μπαίνει μέσα ο Πέτρος Ήμβριος και Τζακ Ούβλαπο! Να μπει μέσα στο ring του box, γρήγορα. Να μπει μέσα στο ring του box. Πάμε. Πρέπει να χτυπάει την μπάλα του box συνέχεια και να πετύχει το στόχο. Δυνατά. Πες το. Πάμε, Πέτρο, ξεκίνα! Ξεκίνα! Θα τραπείς το βήμα σου και την μπάλα! Πρέπει να χτυπάει την μπάλα. Χτύπα την μπάλα, έτσι, έτσι! Σταμάτα την μπάλα με τα χέρια! Σταμάτα την μπάλα με τα χέρια! Σταμάτα την, ωραία! Με δύναμη, ρίχτω, έτσι, κι άλλο. Σταμάτα την μπάλα να έχεις κέντρο. Να έχεις κέντρο την κίνησή σου, αυτό είναι. Όσο πετυχαίνει το στόχο, τόσο κατεβαίνει το κλειδί. Όσο πετυχαίνει το στόχο, πρέπει το κλειδί να το πάρουμε. Πάμε, Πέτρο. Ωραία. Όπα. Να βρει ρυθμό. Βρες ρυθμό. Κάνε την μπάλα. Την μπάλα μας δυνάμε. Θα περοποιείς έτσι. Αυτό είναι. Έτσι, Πέτρο! Πάμε, Πέτρο! Έχεις χρόνο! Πολύ χρόνο! Έχεις χρόνο! Χαλάρωσε! Έτσι κι άλλο! Ωραία, σταμάτα την μπάλα, σταθεροποίησε το βήμα σου! Και χτύπα με δύναμη! Πρόσεξε, μην πέσεις πίσω! Έτσι! Ωραία, ξανά σταμάτα την μπάλα! Έχουμε χρόνο, μην ανησυχεί! Μπράβο! Η κλεψίδρα είναι πολύ ψηλά ακόμα! Αυτό είναι! Πάμε, κέντρο! Κράτα την μπάλα, σταμάτα την! Αυτό είναι! Με δύναμη, πρόσεξε το κεφάλι! Ωραία, έτσι, με δύναμη, αυτό είναι! Μπράβο, Πέτρο! Μπράβο, έχουμε χρόνο! Αυτό είναι! Δεν πάμε, πειράζει. Πέτρο, πάμε! Δεν πειράζει, Πέτρο! Πάμε!
Σταθεροποιείς την μπάλα, αυτό είναι. Ήρεμα, ήρεμα. Έχουμε πολύ χρόνο, παίζω. Έτσι, πιο δυνατά μπορεί. Πιο δυνατά και πιο αριστερά θέλει. Πιο αριστερά λίγο. Ρύθμισε την βροθιά σου. Αυτό είναι, παίζω. Πάμε, ωραία. Ωραία, σκεφτώσω έτσι, έτσι κατεβαίνει το κλειδί. Το παίρνουμε το πρώτο κλειδί, το έχουμε. Πάμε, κύριε Πέτρο, τον Πέτρο, πάμε. Πάμε, άλλη μία, δείτε το έχεις πάρει. Άλλη μία και πήραμε το κλειδί. Πάμε, Πέτρο. Έχεις χρόνο, Πέτρο, έχεις. Πολύ. Όχι πολύ, δεν έχει πολύ. Πάμε, ετοιμάσου. Θα το πετύχει, πάμε, Πέτρο. Θα το ρωτήσε με δύναμη, με δύναμη. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Πάμε, αυτό έτσι. Άλλη μία, έτσι. Πάμε, άλλη μία, άλλη μία. Θα το ρωτήσε την πόλη, αυτό είναι. Μπράβο, Πέτρο. Πετύχει τώρα. Πάμε, πάμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Αυτό είναι. Να πάρει το, βγήκε το κλειδί, να το πάρει. Να το πάρει και να βγει. Τελευταία γροθιά, Χρυσοπιτάκι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Πέτρο, άξιος. Μασάζ, κορίτσια. Πάμε μασάζ. Μασάζ το Πέτρο, έτσι. Ένα στα ένα. Πολύ ωραία. Πάμε το δεύτερο. Αγιέ, πήγαμε, πάμε, παιδιά. Πάμε. Πέτρο Σύμβριος, πήρε το πρώτο κλειδί. Φοβερή προσπάθεια. Δύο δευτερόλεπτα να καθυστερούσες, θα κλειδωνώσουν μέσα και θα πήγαινες στη φυλακή. Μπράβο λοιπόν, πήραμε το πρώτο κλειδί και πάμε τώρα για το επόμενο. Μίλησα πριν για τρεις γύρους στο Μαΐς, έτσι. Μίλησα για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο γύρο. Έχουμε κάτι ακόμη σήμερα. Και στο επόμενο επεισόδιο, σε αυτά τα ξεχωριστά επεισόδια που έχουν φιλανθρωπικό στόχο. Έχουμε και έναν, ας το πούμε, τέταρτο γύρο που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ. Μέσα στο μυστικό δωμάτιο, με πολλές εκπλήξεις. Oh. Αυτά για την ώρα, περισσότερα στη συνέχεια. Μας τρομάζει και ακόμα είναι εμένα. Θωμαΐς, θες να πας κάπου ψηλά. Α, θες εκεί, να πας πολύ ψηλά. Με ρωτάς, όχι. Θες να πας εδώ. Τι είναι εδώ, ναι. Είναι ψηλά. Καλύτερα δες εδώ εσύ. Α, τώρα μην μου τα κάνεις αυτά. Εδώ ή ψηλά. Εγώ πρέπει να αποφασίσω. Όχι. Θα αποφασίσω εγώ για το καλό σου. Πήγαινε πάνω λοιπόν. Πήγαινε μαζί με τον Τζο επάνω στο σοφό. Στο σοφό για να λύσει το γρίφο. Σοφία, βλέπω ότι είσαι ενθουσιασμένη με αυτά που γίνονται εδώ. Πλησίαση λοιπόν. Πρέπει να μπω. Λοιπόν, σοφάκι, σου λέω. Κυρίες και κύριοι, Σοφία Πανάγου, έτσι γνωρίζετε πολύ καλά. Το σοφάκι μας είχαμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια. Όχι πολλά, εντάξει, μην το κάνουμε και πολλά, πριν από κάποια χρόνια. Κάτι μήνες ήταν, ωραία. Την είχα συναντήσει με μια θεατρική ομάδα δρόμου που κάνατε κάποια φοβερά, με ξυλοπόδαρα. Από τότε έλεγα θα κάνει φοβερή καριέρα στο θέατρο, στη τηλεόραση, στο κινηματογράφο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο Φόρμου Αγιάρ τώρα. Μπαίνεις λοιπόν μέσα σε αυτό το δωμάτιο, σοφάκι. Το δωμάτιο που μικραίνει, φτάνει μέχρι το έδαφος. Θέλει ταχύτητα, συγκέντρωση και ψυχραιμία. Έτσι δεν είναι, Ορθούλα. Πρέπει να. Θα βοηθήσει εσύ. Οκ, πάμε. Να μαζέψει τα κλειδιά και να πάρει το κλειδί. Είναι η δεύτερη δοκιμασία. Μπαίνει μέσα η Σοφία Επανάγου. Αγαπημένη μα ηθοποιό. Πάρε ανάσα και τζακούμ ραπορ. Γρήγορα. Να μαζέψει γρήγορα τα κλειδιά. Γρήγορα τα κλειδιά, πού είναι. Αρχίζει και αυτό που δεν βγαίνει, τα ξεβιδώνει. Αυτό είναι. Μίλησε έτσι, παίρνει πίσω. Λοιπόν, τώρα. Έχει το νου σου κάποια κλειδιά, δεν κατεβαίνει, να ξεβιδώσει γρήγορα. Μάζεψε τα πιο εύκολα. Τα πιο εύκολα, μάζεψε τα πρώτα. Χρόνο, έχει μην τα χώρισε. Σε ένα σταθερό σημείο, όλα να ξέρεις πού είναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Σε ένα σημείο, όλα να τα αφήνεις. Μην ξεχνιέσαι, χαλαρά, ήρεμα. Πού πα τι βάζει τώρα, έχει άλλα. Ωραία. Να δοκιμάσω κάθε κλειδί και στα τρία λουκέτα. Δοκίμασε ένα-ένα. Και στα τρία λουκέτα. Και στα τρία λουκέτα. Είτε δεξιόστρωμα είτε αριστερόστρωμα. Ωραία, το βρήκε το πρώτο. Μπράβο, άλλα δύο. Πολύ ωραία. Πάμε, Σοφία, πάμε. Πάμε, Σοφία. Πάμε, Σοφία. Χρόνο έχει, στο ταβάνι, πρόσεχε. Μόλις βρίσκεις το κλειδί, αφήνε το μέσα. Χαμηλώ το ταβάνι. Ωραία, Σοφία. Δεν πειράζει. Πιο γρήγορα, μπορεί. Λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα. Έχω χρόνο! Έχει χρόνο! Το ταβάνι θα σε λιώσει όμως. Μην αγχώνεσαι, λίγο πιο γρήγορα. Έλα. Πάμε, πάμε.
Και δεξιό τροματιάρι, σαν τροπα, μην το ξεχνάς αυτό. Δεν πειράζει άλλο κλειδί, πάμε. Πάμε, Σοφάκι. Έχουμε μισό χρόνο ακόμα με αυτό που πάμε, Σοφία, πάμε. Πρέπει να βρει άλλα δύο. Άλλα δύο, άλλα δύο. Μπορεί να είναι τα τελευταία σου κλειδιά, δεν πειράζει. Ψυχραιμία και με το κοινή καλή. Μπράβο, Σοφάκι. Μπράβο, Σοφάκι, δεν πειράζει, προχωράμε. Έχεις χρόνο, έχεις. Άλλα δύο κλειδιά. Θα τα βρω. Θα τα βρεις, θα τα βρεις. Μπορεί να είναι τα δύο τελευταία σου κλειδιά. Έχεις χρόνο λίγο πιο γρήγορα μόνο, λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, άλλο ένα κλειδί. Άστο μέσα, μπράβο. Άστο μέσα και άλλο ένα κλειδί. Και μας δίνει αυτό που θέλουμε. Πάμε, να βιαστεί. Γεια σου λίγο. Ωραία. Ετοιμάσου. Να σηκώσει τη χερούλη. Σηκώσει τη χερούλη. Εκεί, 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 πάμε, εκεί, μπροστά. Να το ανοίξει. Εκεί, 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 εκεί. Εκεί μπροστά, Σοφία. Αυτό που πήγε να πιάσει πριν. Αυτό. Τα έχει γύρει στα κλειδιά όλα. Να βιαστείτε, τελειώνει ο χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος. Να το σηκώσει γρήγορα. Σήκωσε το, σέ το. Γρήγορα βγει έξω. Να βγει, να βγει, να βγει. Να βγει, να βγει. Έξω, έξω, έξω. Μπράβο, Σοφία. Μπράβο, Σοφία. Συγχαρητήρια. Πολύ καλή σειρά. Πάλι. Στο παραπέντε πάλι. Δύο στα δύο. Θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σπάσουμε. Δεν θα έχουμε έτσι το φορτουμά για ρεκόρ. Εννιά κλειδιά. Εννιά κλειδιά. Δεν τα έχει πάρει κανείς. Όχι. Η πρώτη θα είσαστε. Φύγαμε, παιδιά. Πάμε, πάμε. Χρόνια ακούω αυτές τις γαϊδροφωνάρες κάτω με τα συνθήματα. Ποτέ δεν έχω ακούσει μία φωνή που να με συγκινήσει, εκτός από σήμερα. Είναι μια υπέροχη ιατρική φωνή που ξεχωρίζει μέσα από το πλήθος ένα. Ποιος να είναι άραγε. Για να ρωτήσω. Ελάτε πάνω. Ω, Θωμαΐς, αγαπημένη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκα, Σοφέ μου. Πολύ καλά. Ποια είναι αυτή η υπέροχη φωνή που ακούω κάτω στο σύνθημα, μια αντρική φωνή. Του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου. Του Πέτρου. Ναι. Ναι. Του Πέτρου. Του. Δεν ξέρω. Ένας από τους δυο. Θα τους ανακαλύψω στην πορεία. Είναι ψηλά ο πύργος. Πολύ ψηλά. Πώς σας φαίνεται, δεσποινής μου. Θαυμάσια, υπέροχα. Ήρθατε εδώ για να λύσετε το γρίφο, αν το λύσετε, και να πάρετε ένα κλειδάκι που σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, το θέλουμε, το θέλουμε. Αν δεν το βρείτε, το κλειδάκι θα πεταχτεί στον ωκεανό, τον Ατλαντικό ωκεανό. Όχι. Θα ακούσετε προσεκτικά το γρίφο και τα δύο σκέλη του γρίφου. Πολύ προσεκτικά θα σκεφτείτε λιγάκι και θα μου απαντήσετε πριν τελειώσει του Τζο το μέτρο. Αυτό, εντάξει. Είστε έτοιμοι. Ναι. Θες λίγο να χαλαρώσουμε. Να μου πεις εκείνο το ωραίο τραγούδι που μου έλεγες εκεί στο music hall. Γιατί έχω λίγο τράκ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να αποκαλυφθώ. Πριν γίνω σοφός, τραγουδούσα σε music hall. Λίγο. Ευχαρίστω στο μεγίσμο. Βίβα σε βία, βίβα σε βία. Viva Sevilla και βαλά Σεβιλιάνα, έλα μαλτίχα ουλέτραχο και δίτσε, Viva Sevilla. Τώρα όμως δεν έχουμε δουλειά. Τέλεια. Τώρα είμαι σοφός. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Να σκεντρωθώ, ναι. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ έναν εξαιρετικό γρίφο για τη φίλη μου τη Θωμαΐδα. Δεν κοιτάμε, είναι ώρα τη γραφή. Όχι, μάλιστα. Δεν έχουμε υπάρξει όλοι καλοί. Του Χριστού ήταν πολλοί. Τι είναι, πάμε Τζο. Δεν έχουμε υπάρξει όλοι καλοί. Του Χριστού ήταν πολλοί. Του Χριστού ήταν πολλοί μαθητές. Συγχαρητήρια. Το είπες το μαΐς μου. Yes. Μαθητές, συγχαρητήρια. Merci. Και παίρνεις το κλειδάκι σου. Τέλεια. Σε καλή μεριά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε θαύμα, όλη η παρέα. Bye. Συμφωνείτε. Ναι. Πηγαίνετε, δεσποινής μου. Yeah. Όταν όλοι συμφωνούν μαζί μου, αρχίζω να ανησυχώ, σοφός. Το πήρες! Μπράβο! Έλα μας βρεις! Τρία! Τρία στα τρία! Τρία στα τρία! Είμαστε πάρα πολύ καλά πιστεύω! Πάμε το τέταρτο! Φύγαμε! Πάμε Τζαν! Φύγαμε! Πάμε! Δύναμη! Δύναμη! Η ομάδα πετάει, Χρήστο! Για Ελλάδα, παιδιά. Πιστεύω ότι είμαστε μακράν η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει ποτέ. Περίμενε. Ακόμα. Χαλάτε την πιάτσα πάντως. Καστενέ, Δωμαΐς. Παραδίδει στον Τζακ και χωρίς φίδια. Όχι, 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 φίδια, όχι, φίδια. Όχι, φίδια, από κάτω μας είναι η Τίγρης. Είναι η Μονίκ, βεβαίως, φέτος είναι και πάλι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πανέμορφη Μονίκ.
Πέρυσι την είχαμε χάσει. Την είχαμε χάσει, είχε πάει στο Hollywood για κάποια ταινία. Θα πρέπει να σου πω, Κωνσταντίνε, ότι οι τίγρες που βλέπεις από κάτω είχαν πρωταγωνιστήσει με τον Ράσελ Κρόου στο Μονομάχο. Είναι οι ίδιες τίγρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη δοκιμασία. Εδώ, σε αυτό το δωμάτιο, Δημήτρη Λυσίας. Ο Δημήτρης Γεροδήμος. Το γνωρίζετε από πολλές επιτυχίες στη τηλεόραση, στο θέατρο. Και στο θέατρο. Πέρυσι, εγώ σε είχα δει σε εκείνη τη φοβερή παράσταση το Σικάγο και φέτος θα είσαι, έτσι δεν είναι. Ναι. Στην οδοσία Πέτρου Φιλιππίδη. Και... Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, πάμε στην ουσία. Δημήτρης Γεροδήμος. Μέσα έχει μια άλλη θεία. Πολύ αγριεμένη θεία, θα σου πει ο Χριστός. Τι, εδώ μέσα. Τι έχουμε χάσει μια, μήπως κάνω λάθος εδώ. Όχι, είναι ένα βαρέλι, χωρίς κρασί. Πρέπει να πατήσει πάνω του για να φτάσει στο κλειδί. Προχωρά. Τζακ. Ούβρε τα πόρτα. Φύγανε μέσα, φύγανε. Να φύγει το βαρέλι προς το κλειδί, το βλέπει το κλειδί. Ωραία, σπρώξε το, να φύγει το βαρέλι. Να φύγει το βαρέλι. Σταθερά, αργά. Το κλειδί το βλέπει. Το κλειδί το βλέπεις απέναντί σου. Ναι. Ωραία. Πήγαινε πολύ σιγά. Να ρίξει το σώμα του μπροστά. Ρίξε το σώμα σου μπροστά. Έτσι, έτσι και σπρώξε το βαρέλι. Είναι σαν να τσουλάει μόνο του το βαρέλι. Το βάρος σου μπροστά. Ρίξε δύναμη, δύναμη με τα πόδια πέρα σου. Έτσι, έτσι, καλά το βάρος. Μπροστά το βάρος σου, μπορείς. Μπροστά το βάρος σου. Καλαντέψου να πήγει μπροστά, με δύναμη. Ωραία, 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 ωραία. Μπροστά το βάρος για να τσουλήσει. Μπροστά το βάρος. Αν μπορεί να κατέβει. Μπορεί. Μπορείς να κατέβει. Θα περίμενε. Μπορεί να πάρει το βαρέλι και πάρει στη θέση του για να σε βοηθήσει. Κατέβα, κατέβα κάτω. Πήρα, πήρα κάτω, πήρα κάτω, πάτα κάτω. Θα πάτε μας, σπρώξε το βαρέλι. Πάρε το βαρέλι κοντά. Το κλειδί. Σπρώξε το βαρέλι, σπρώξε το βαρέλι. Κάτω το κλειδί, στο κλειδί. Να μιλάει ένας, να μιλάει ένας. Κάτω από το κλειδί βάλτο. Ωραία, βάλτο κάτω το κλειδί έτσι ώστε να πας. Όχι, πιο πίσω. Λίγο πιο πίσω θέλει, λίγο πιο πίσω. Εκεί είσαι. Εκεί είσαι, σταθεροποίησε το. Να πάρει φόρα τώρα. Πατάει πάνω στο βαρέλι, παίρνει το κλειδί. Με την τροχαλία πάρε πολύ μεγάλη φόρα για να φτάσει στο κλειδί και πιάσει με τη μία. Έτσι, μπράβο. Ωραία, Δημήτρη. Αυτό είναι. Να πάρει το κλειδί. Πάτω, μπράβο. Εκεί. Μπράβο. Έτσι. Δεν με τίποτα. Δεν έφτανε. Όχι, για να κρίνω τα χέρια του. 4-4. Η ομάδα πετάει. Αρχιέ, συγχαρητήρια. Καθόλου, ναι, να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να το φτάσω. Δηλαδή κάποια πράγματα φαίνονται εύκολα. Ναι, πάρα πολύ. Απλά είσαστε πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστούμε. Πάμε, φύγουμε, Τζακ. Πάμε. Κάνε το τραγούδι! Πάμε το τραγούδι! Είναι δυνατόν, Αρθούλα. Τι να πω, τι είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Μπράβο, Δημήτρη. Είναι ο πρώτος που έβαλε κάθετα το βαρέλι. Σε διαφορετική θέση, έτσι δεν είναι. Πες ότι το βάζουν έτσι. Μου φύγε το βαρέλι και λέω θα πάρω φόρα. Ναι, ναι. Να φτάσω και θα μπίνω με το ένα χέρι, αλλά ήταν δεν γινόταν. Σαν ο Βελίξ ήταν ο Δημήτρης μέσα. Τα κατάφερε. Καθάρισε. Ο Δημήτρης Γεροδήμος πήρε το τέταρτο κλειδί. Βλέπω στα μάτια της το Μαΐδας το θαυμασμό. Για τον Δημήτρη και τους άλλους συμπαίκτες. Ζητάει και περιμένει την ώρα της. Λέει πότε θα πω κι εγώ να φέρω ένα κλειδί από κάποιο σκοτεινό δωμάτιο. Ήρθε η στιγμή, το Μαΐς, να μπεις εδώ. Όχι. Έτοιμη είμαι. Ο Πέτρος Ιμβρίος γεννήθηκε στη Γερμανία. Μάλιστα. Σπούδασε στο οικονομικό της Θεσσαλονίκης. 18 ετών άρχισε να τραγουδάει. Μάλιστα, επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Πέρυσι πάλι έκανε επιτυχίες όπως τόσα χρόνια. Δόξα τω Θεώ. Και φέτος το ίδιο. Πλησίασε τότε. Εγώ αυτά είναι αρκετά στοιχεία που με οδηγούν να πεις εδώ. Α, κατάλαβα. Γι' αυτό σε ρώτησα, θέλω να δω με όλα αυτά που μου είπες. Η Θωμαή ακόμη. Περιμένει, θέλω να βλέπει τι γίνεται, να παρατηρεί, γιατί θα τη χρειαστώ σε μια ειδική δοκιμασία αργότερα. Η Αποστολή, θα δούμε.
Πέτρος Ήβριος Ορθούλα θα τα καταφέρει, λες εδώ. Θα καταφέρει. Είναι τα 12 σαγιά, έτσι. Ναι. Βλέπω μπράτσα. Βλέπω ενθουσιασμό. Τα 4 στα 4 έχουν ανεβάσει τον πύχη για την ομάδα. Δεν θέλω να χάσουμε το 5ο κλειδί. Τα 6 κλειδιά. Μην ξεκινάς έτσι με αγχώνεις. Όχι, όχι. Θα σου πω ότι τα 6 κλειδιά είναι ο στόχος. Γιατί αν δεν πάρετε 6 κλειδιά, η πόρτα δεν θα ανοίξει μέχρι επάνω. 4 έχουμε τώρα. Έχετε 4. Άλλα 2 θέλετε. Και μένουν 4 δοκιμασίες και ένας γρίφος. Πέτρο, είσαι έτοιμος. Πλησίασε. Τζακ, ούβρε τα πόρτα. Φύγα, φύγα, πάμε. Πρέπει να το στείλω. Πρέπει να βγάλω τα σακιά γρήγορα. Πολύ ωραία. Ανέβασε ένα-ένα τα σακιά. Μόλις βγάλει το τελευταίο, θα πάρει το κλειδί. Ωραία. Έτσι, έτσι. Να βρει καλό ρυθμό. Βρες καλό ρυθμό. Χρόνο έχεις, χαλαρώνεις, ηρεμείς και βγάλεις ένα-ένα τους τρύπους. Πολύ ωραία. Βάλε δύναμη και στα πόδια να μην κουραστούν τα χέρια σου και δεν μπορείς να τα σηκώσεις. Πάμε, Πέτρο, πάρα πάμε. Πολύ ωραία, Πέτρο. Πάρα πολύ ωραία. Να βρει καλό ρυθμό, μην κουραστεί, μην τα πας τώρα τώρα προς το τέλος. Μπράβο, έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Χαλαρά. Όλη την κίνηση ξεκίνατε από τα πόδια να μην κουραστείς. Πάμε, Πέτρο, δικό σου είναι, δικό σου είναι. Έλα, Πέτρο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Είναι λίγα τα σακιά, πολύ λίγα ακόμη. Έχει χρόνο, πολύ χρόνο. Έχεις χρόνο. Παραπάνω από το μισό από ό,τι ξεκίνησε. Πολύ ωραία. Να και το κλειδί μας. Το βλέπουμε σιγά σιγά. Πάρα πολύ ωραία. Φτάνει, φτάνει. Ωραία. Ναι, το έχουμε. Το τελευταίο είναι. Το τελευταίο είναι. Το τελευταίο είναι. Πάμε, πάμε. Το έχεις πολύ χρόνο. Πάμε, Πέτρο. Πολύ, πάμε, Πέτρο. Πολύ ωραία. Πάρ' το κλειδί. Το έχουμε. Και βγαίνει. Το έχουμε. Και βγαίνεις. Και βγαίνεις. Και άνετος. 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 Πάμε, φύγαμε, 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 παραπάμε! Πέντε στα πέντε, άριστα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήταν πολύ δύσκολη αυτή η δοκιμασία για σένα, θεωρώ. Πολύ έτσι, όχι, αλλά έτσι όπως ήταν. Βέβαια, την έκανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τελείωσε. Παραπάνω από τη μέση. Ναι. Αλλά δούλεψε με ρυθμό. Ναι, ναι. Οργανωμένα. Να χαλαρώσω λίγο. Όχι, ήταν πολύ καλό. Πραγματικά. Κωνσταντίνε, παραμένει αρχηγό στην ομάδα. Κατευθύνει πολύ ωραία όλου του συμπαίκτε σου μέσα στι δοκιμασίε. Έτσι. Ποιο θα στείλουμε τώρα για γρήγορα. Θα σας νοιάζει. Δημήτρη, βλέπω με τη Θωμαϊδα εκεί έχετε κάτσει πίσω. Λες και... Το ξέρω. Εδώ υπάρχει ένα σέντρο. Σε ρωτάς. Άλλος. Όχι, όχι. Γνωρίζουμε εξάλλου όλη μια παρέα είστε. Αλλά για καλό και κακό, επειδή βλέπει και η Βασιλική, Δημήτρη φύγε γρήγορα για γρίφο. Πήγαινε πάνω. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ακολούθησε τον Τζο τώρα, φύγε. Κωνσταντίνε, ποιο θα βάλουμε μέσα. Δεν ήρθε ακόμη η δοκιμασία η δική σου. Εσύ θα κάνεις την τελευταία δοκιμασία. Τώρα, λέω να βάλουμε Θωμαϊδάκι. Λέω να βάλουμε... Γεια σου, Χρήστο. Λέω να βάλουμε... Το σοφάκι. Σοφάκι, έλα. Σοφάκι μου, έλα. Σοφάκι μου, έλα. Ποια πόρτα να διαλέξεις, αυτήν ή αυτήν. Σε συμβουλεύω αυτήν. Αυτή λες, ε. Ακριβώς. Καλύτερα να μπεις αυτήν. Ωραία. Αλλά υπάρχει περίπτωση να μην ξαναβγείς, να κλειδωθείς. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μπράβο. Έτσι, έτσι, έτσι. Λέτε η ομάδα να πάρει το έκτο κλειδί, 6 στα 6. Δύσκολα το βλέπουμε αυτό. Αυτή η δοκιμασία θέλει ταχύτητα, θέλει συγκέντρωση, πρέπει να τα δώσεις όλα. Δεν είναι εύκολη. Διάφανος Σωλήνας. Τζακ! Ούβλαπορτ! Να μην γίνει μέσα στο σωλήνα. Πάμε, πάμε, μέσα στο σωλήνα. Έλα, μέσα στο σωλήνα. Όπως ανεβαίνει, θα δει κάποιες τρύπες. Γεια σου από τις τρύπες. Να πιαστεί, θα την βοηθήσει να φτάσει πιο γρήγορα στο κλειδί. Μπράβο. Λοιπόν, προχωράς, προχωράς, προχωράς. Έχει κάνει τρύπα δεξιά. Πολύ καλά πάει. Μπράβο, σοφάκι μου. Όχι, θέλα. Προς και μη γλιστρήσεις, προς και μη γλιστρήσεις και σιγά σιγά μην καούν τα γονατά σου. Δεν είναι εύκολο, έχεις χρόνο. Πολύ καλά τα πάει, πολύ καλά τα πάει. Έτσι, 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 έχεις κι άλλο.
θα πάρει το κλειδί και θα πιστέψει ότι δεν τρώει. Πάμε. Μπράβο, Σοφάκη. Μπράβο. Μπράβο, Σοφία. Μπράβο, Σοφάκη. Έχεις το μισό χρόνο ακόμη. Πάρα πολύ καλά. Το κλειδί μην ξεχάσεις πουθενά, σε καμιά γωνία. Δεν τρέχουμε πάλι. Βγαίνει έξω. Πολύ ωραία. Μπράβο, Σοφάκη. Άνετη. Έλα, χαλαρά. Μπράβο. Μπράβο, η κλίμα σας. Αυτό είναι το κλειδί. Ένα ακόμη κλειδί. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. 6-6. Δύσκολο. Εγώ θα ήθελα να το κάνω αυτό. Δύσκολο. Θα ήθελα. Αλλά δεν νομίζω χωράω. Πάμε, τώρα μπαίνει η ορφούλα να δοκιμάσει. Πάμε. Ναι, θα σφινώσω εγώ, θα σφινώσω. Όχι, χωράς. Σούπερ ήσουν. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για το επόμενο. Πάμε. Φύγα, παιδιά. Πάμε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Αχ, η Δωμαής τι μου θύμισε. Τι music hall, τι μέγρο μουσική, τι χάζο βαρ, τι έγκλη. Αλλά αυτά είναι παλαιά. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, πρέπει να διαλέγει πιο σοφιστικά επαγγέλματα. Σοφός. Γεια σας, νερέ μου. Χαίρετε. Πώς είστε? Καλά. Έλεγα μόλις τώρα ότι όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος, πρέπει να διαλέγει πιο σοφιστικά επαγγέλματα. Ναι. Εγώ τα νιάτα μου ήμουν στο music hall, ας πούμε. Uh-huh. Τώρα είμαι σοφός. Δεν το βρίσκετε σωστό? Πολύ σωστό. Γι' αυτό θα πάρετε έναν ωραιότατο γρίφο. Είστε έτοιμος? Ναι. Ακούστε τον προσεκτικά και τα δύο σκέλη του γρίφου. Αν το βρείτε, παίρνετε το κλειδί που σας είναι απαραίτητο. Αν δεν το βρείτε, το κλειδάκι θα πεταχθεί στο Ατλαντικό ωκεανό. Μάλιστα. Είστε έτοιμος? Ναι, παίρνω μια ανάσα. Χέρι μου. Δώσε μου, σε παρακαλώ, έναν εξαιρετικό γρίφο για το φίλο μου τον Δημήτρη. Μάλιστα. Συγκεντρώσου. Ο Κύβος έχει 12. Του πολιτισμού είναι σημαντική. Τι είναι? Πάμε, Τζο. Ο Κύβος έχει 12. Του πολιτισμού είναι σημαντική. Πλευρές, γωνίες, ευθείες. Ο Κύβος έχει 12. Του πολιτισμού είναι σημαντική. Θεοί. Ο Κύβος έχει 12. Του πολιτισμού γραμμές. Είναι σημαντική. Γραμμές, πλευρές. Δημήτρη, μου έχασες. Αν στο πω πόσο απλό είναι, θα πέσεις μαζί με το κλειδί κάτω από εδώ. Πες το μου να πέσω. Του πολιτισμού είναι σημαντική η ακμή του πολιτισμού. Και ο Κύβος έχει 12 ακμές. Να πέσουμε μαζί. Πάμε. Θα υποστείς το μαρτύριο να δεις το κλειδάκι σου να πετιέται στον Ατλαντικό ωκεανό. Πολύ δυσάρεστη στιγμή, πίστεψέ με. Πάμε για τη συνέχεια. Αλλά έχετε μαζέψει πάρα πολλά κλειδιά, ναι. Δεν ανησυχώ καθόλου για εσάς. Συγχαρητήρια, πηγαίνετε νερέ μου κάτω. Δημήτρη, όχι! Δεν πειράζει. Έλα, μας βρεις. Έχουμε πάρει έξι. Δεν πειράζει. Πάμε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν πειράζει. Έλα, κατέβα κάτω. Θα πάρουμε το επόμενο, έλα. Έλα κάτω. Έχουμε πολλά. Κάποιος μας μάτιασε. Λες να άλλαξε. Κάσατε το ένα. Για να δούμε αν θα το βρείτε εσείς. Ο Κύβος έχει 12. Του πολιτισμού είναι σημαντική. Ακμή. Ακμές. Ευχαριστώ. Μπράβο. Έπρεπε να στείλετε μέρα. Το βρήκα, το πήραμε το κλειδί. Έχουμε 7 στα 7, εντάξει. Δεν πειράζει, Δημήτρη. Δεν πειράζει. 6 στα 7. Πάμε τώρα για αυτήν εδώ τη δοκιμασία. Εξήμη. Με τα 6 κλειδιά θα πρέπει να σας πω ότι καταφέρατε το στόχο σας. Η πόρτα στο δωμάτιο του θησαυρού ανοίγει κανονικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με τα 6 κλειδιά έχετε καλή πρόσβαση μέσα στο δωμάτιο του θησαυρού. Στον τρίτο γύρο, στον τελευταίο γύρο δηλαδή, όταν χρειάζεται να τρέξετε για να πάρετε το θησαυρό και να τον φέρετε ζυγαριά. Στη ζυγαριά. Ακριβώς, στη ζυγαριά. Θωμαής,
Πεσίας. Τελείωσε. Έρθε η ώρα να σας πω. Μου θυμίζει στο σχολείο έτσι, όταν άνοιγε τον κατάλογο. Πήγαινε πίσω από το να σε πληρώνω. Προσπάθησε να είναι πολύ καλή, να ακούει, να προσέχει όλα αυτά που λέω. Τι έλεγα. Ποια είναι η τελευταία λέξη πριν την τελεία. Το Μαΐς Ανδρούτσι. Μια καταπληκτική ηθοποιός. Και όχι μόνο ηθοποιός, αλλά και παίχτρια εδώ στο Φορ Μπαγιάρ. Θα το αποδείξει τώρα. Αριστερό χέρι. Αριστερό χέρι ψηλά. Σκόρδο γραμμή, σκόρδο γραμμή. Άμα. Κοίτα να δεις. Θα πρέπει να σου πω ότι το κάστρο αυτό, το κάστρο που βλέπεις στο Φόρ Μπουαγιάρ εδώ στη μέση του Ατλαντικού χτίστηκε, όπως είπα και στην αρχή. Λέγεσαι. Το 1800. Κάτι τέτοιο θα κάνεις πάντως. Έτσι θα το κινήσεις και θα πρέπει να το φτάσεις μέχρι τέλος. Χτίστηκε το 1870, τότε τελείωσε. Ναι. Για κάποια χρόνια ήταν στρατιωτικό χειρό. Στη συνέχεια το χρησιμοποιούσαν ως φυλακές. Ναι. Αρχές του αιώνα το πήρε ένας μυστήριος τύπος. Ναι. Ως κατοικία και έκανε πολλά περίεργα πάρτι, λένε. Αυτό το δωμάτιο έμεινε από εκείνη την εποχή, από εκείνη την δεκαετία. Το πάρτι σου τώρα ξεκινάει. Το φοβερό πάρτι. Χειροπέδα, μπαίνεις μέσα και παίρνεις το κλειδί. Κινείσαι με ταχύτητα, θα σε βοηθήσει η Ορθούλα, μην ανησυχείς και ο Κωνσταντίνος βεβαίως θα σε καθοδηγήσει. Θα σε εμψυχώσουν οι υπόλοιποι συμπαίχτες. Πρέπει να πάρετε το 7ο κλειδί. Τι λες? Το έχουμε. Οκ. Ναι, το έχουμε. Θες κάποια άλλη βοήθεια, θες να σου πω κάτι? Όχι, όχι. Το στόχος δεν είναι να βγάλεις το χέρι από τη χειροπέδα, αλλά να πάρεις το κλειδί και μετά θα φύγει η χειροπέδα. Τζακ! Okay. Θέλω να ανοίξεις την πόρτα εδώ, σου πω. Να ανοίξεις την πόρτα για να μπει μέσα η Θωμαΐς Ανδρούτσου. Η καλή μου φίλη. Τζακ, ούβλα πόρτ. Πάμε, πάμε. Πάμε. Την χειροπέδα πάνω στη σωλήνα, μέχρι τέλος διαδρομής. Ωραία. Πιάσε τον κρίκο που έχει στο αριστερό σου χέρι με το δεξί για να μπορείς να το κινείς καλύτερα. Έχει ξεβιδώνει, ξεβιδώνει, ξεβιδώνει. Γρήγορα. Το ξεβιδώνει. Προς αριστερά, έτσι, βγάλτο. Και πέρασε το. Πολύ ωραία. Όσο μπορεί πιο γρήγορα, γιατί είναι μεγάλη. Πιο γρήγορα, γιατί η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Πρόσεχε, μη σπάσει ένα χέρι. Μπράβο. Ναι, φτάνει. Μπράβο, Θωμαϊδά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Θωμαϊδά. Έλα. Το περνάει και το περνάει, να γυρίσει το χέρι της. Γύρνα το χέρι σου και πιάζει το. Ωραία, πιο γρήγορα τώρα, πιο μπορεί. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Δύσκολα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, Θωμαϊδά. Σε βιδόνι. Σε αυτό. Έφυγε, σφαίρα. Έχεις, πάμε. Έχεις χρόνο, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, Θωμαϊδά. Πάμε, το πάρτι σε λίγο ξεκινάει, Θωμαϊδά, πάμε. Έχω χρόνο. Okay. Έχεις χρόνο, πάμε! Σε βιδώνει! Έχεις χρόνο, ξεβίδωσέ το γρήγορα! Όσο πολύ πιο γρήγορα! Πάμε, πάμε! Πέρασε, πέρασε, σκύνε το χέρι σου! Τι είναι αυτό, καλέ! Ανά! Πάμε, πάμε, πάμε! Ισιαγό! Καλέ, καίει αυτό! Όχι, πρέπει να πάει γρήγορα, έχει πολύ γρήγορα! Αχ, τώρα αυτά δεν μ' αρέσουν εδώ με τα νερά! Είναι μεγάλη διαδρομή, δεν έχει τίποτα, τα νερά δεν έχουν τίποτα! Πάμε, δεν θέλουμε να φυλακιστεί, σε χρειαζόμαστε κοντά το Μαϊδά! Πάμε! Πιο γρήγορα! Πάμε πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα, μην φοβάσαι, δεν έχει τίποτα! Μπράβο! Έτσι, έτσι! Κυρίως Σιβεδόνη, γρήγορα, γρήγορα! 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 Κοντεύει! Πιο γρήγορα μπορείς! Πιο γρήγορα! Πάμε, Θωμαϊδά, πάμε! Πάμε, πάμε! Μην κάτι πιο δεις εκεί! Ο χρόνος έχει περάσει! Ξεβίδωσέ το, όσο πιο γρήγορα μπορείς! Είναι κοντά, είναι κοντά! Γρήγορα! Γρήγορα! Γρήγορα, η πόρτα σε περιμένει! Έλα, Θωμαϊδά. Γρήγορα, χρόνο, τελειώνει. Πάμε, 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 πάμε. Γρήγορα, πάρε το κλειδί, Θωμαϊδά. Δυστυχώς. Πού είναι? Εκεί, θα φυλακιστείς. Έλα, 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 έλα. Γρήγορα. Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς φυλακίστηκε. Άσε με. Τέλειωσε. Τέλειο. Τι χάνουμε. Φυλακίζεται. Τελείωσε ο χρόνος. Πολύ καλή προσπάθεια, αλλά ήθελες λίγο χρόνο ακόμα. Τι? Ήθελες λίγο ακόμη. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια, αλλά δυστυχώς η πόρτα είναι αυτόματη και κλειδώνει από μόνη της. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, παιδιά. Πάμε. Πέφτει το ηθικό μας. Πάμε. Τζακ. Για ζέστα μα το κάνει αυτό, Τζακ. Ξέρω, Τζακ, τι κάνει. Thank you.
Ο Τζακ πάντα σε φόρμα. Δυστυχώς τα πράγματα αλλάξανε. Και η Θωμαή στη φυλακή. Καλή προσπάθεια. Λεπριζωνή. Δηλαδή 10 δευτερόλεπτα δεν είχαμε ακόμη. Ίσως και λιγότερο. Για πολύ λίγο. Έπρεπε να βγάλει το κλειδί και απλά να πάει μέχρι την έξοδο. Εσείς κάνατε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Και ο σκοπός βεβαίως είναι πολύ σημαντικός, αλλά είσαστε κι εσείς καταπληκτικά παιδιά. Πρέπει να το πούμε ορθούλα. Ας χειροκροτήσουμε αυτή την ομάδα. Και ελπίζουμε να πάρετε για το τελευταίο κλειδί. Αρχηγέ. Και Θωμαΐς. Και Θωμαΐς είναι εκεί, τη βλέπετε στην φυλακή. Πού τη μάθατε κι εμένα. Είσαι άνετα, Θωμαΐς. Έχεις πολύ χώρο, πρέπει να είσαι άνετα. Ναι, ναι. Θα βγει σε λίγο, μην ανησυχείς, άλλη μία δοκιμασία. Κωνσταντίνος Αγγελίδης, κυρίες και κύριοι. Ο γνωστός παρουσιαστής, αγαπητός παρουσιαστής και πολύ καλό παιδί. Και γυμνασμένο από ό,τι βλέπω. Κωνσταντίνε, έλα. Έρχομαι δίπλα. Θα μπεις εδώ και πρέπει να φέρεις το τελευταίο κλειδί. Το 7ο κλειδί, γιατί έτσι θα έχετε πλεονέκτημα, αβαντάζ. Θα το ανταλλάξετε με στοιχείο. Αμέσως. Όταν πάμε μπροστά στην πόρτα του δωματίου του Θησαυρού, θα δώσεις το 7ο κλειδί και θα σου δώσω ένα στοιχείο. Πολύτιμο στοιχείο που μπορείς να σου οδηγήσει πιο γρήγορα στη μαγική λέξη. Γιατί ο δεύτερος γύρος με τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικός. Τώρα συγκεντρώσου εδώ σε αυτό το δωμάτιο. Ορθούλα, τι έχουμε εδώ? Πέντσα. Πέντσα. Μια καινούργια δοκιμασία λοιπόν. Είναι καινούργια δοκιμασία στο φετινό πρωτάθλημα. Μια πένσα και κάποιοι δίσκοι που πρέπει να μπουν στη σωστή θέση. Οκ. Okay. Θα το βρούμε. Ο Πέτρος Ήμβριος θα καθοδηγήσει. Μαζί βεβαίως με τον Δημήτρη και τη Σοφία. Θα ακούς καλά τι σου λένε, αλλά εσύ πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Τζακ. Λοιπόν. Ούβρε τα πόρτα. Κάποια πένσα. Πάμε, Κωνσταντίνε. Να πιάσει την πένσα. Πιάνει την πέντα. Να πιάσει την πέντα. Καλά το δίσκο. Καλά, καλά, βαθιά μέσα. Βαθιά μέσα. Να ανοίξει τα χέρια του. Μπράβο. Ωραία. Κράτα ανοιχτά τα χέρια σου. Μπράβο. Προχωράει. Προσοχή στη στροφή. Έτσι, πρόσεξε στη στροφή. Σήκωσε λίγο. Κράτα τα χέρια σου ανοιχτά. Να το σηκώσει τώρα. Μπράβο, σήκωσε. Σήκωσε, μπράβο. Προχωράει. Προχώρησε. Δεν προχωράει. Μη σου πέσει. Πρόσεξε. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Εκεί. Εκεί. Ωραία, πρέπει να βάλει με δύο τώρα. Άλλα δύο. Γρήγορα πίσω. Γρήγορα. Να το βγάλει να πάει πίσω. Έτσι, μπράβο. Θα πετάνει το ίδιο. Το ίδιο πράγμα στην επόμενη τρύπα. Πάμε αρχηγέ. Μπράβο. Πιάστο πιο βαθιά για να μην σου φύγει. Πιο βαθιά. Πιάστο καλά. Κι άλλο. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Έχεις χρόνο. Έχεις πάνω από το μισό. Με προσοχή, κράτα τα χέρια σου ανοιχτά. Ξανά, πάμε, Κωνσταντίνε. Ξαναγίνα. Πιάσ' το πιο βαθιά. Αν σε βολεύει πλάγια, γύρνα πλάγια να πηγαίνεις. Δεν πειράζει. Δύσκολο. Στο πέρασμα, αν σε βολεύει, πήγαινε πλάγια. Έτσι, μπράβο. Πάμε, αρχηγέ. Ωραίος, έλα. Προσοχή στη στροφή. Πρόσεξε. Σήκωσε. Μπράβο. Στη δεύτερη θέση. Εκεί. Άλλο ένα. Μπράβο. Πιο γρήγορα. Κωνσταντίνε, έλα. Πιο γρήγορα. Και πιάσ' το βαθιά για να μην σου φύγει. Μια καλή προσπάθεια. Το έχεις, πάμε. Θα το καταφέρει. Γρήγορα, πιο γρήγορα. Πιο βαθιά, πιο γρήγορα. Πάμε, Κωνσταντίνε. Πιο γρήγορα, δεν έχει πολύ χρόνο. Δεν έχει πολύ χρόνο, περπάτα. Πάμε το τραγούδι, Χρήστο, δύσκολα τα πράγματα.
Είναι νέα δοκιμασία δύσκολα. Και έχει τη δυσκολία της. Δύσκολη ναι. Δοκιμασία. Απλά μας έλειπε λίγο στο ρόλο σου. Είναι ο Μεσιέ Λεμπούρ. Δεν σε πείραξε. Όχι, όχι. Πώς ήταν στη φυλακή. Καλύτερα στη φυλακή, μήπως. Πολύ λιγότερη μοχτά, αλλά καλά. Θα ήθελες να μείνεις στη φυλακή ή θέλεις να συνεχίσεις στο δεύτερο γύρο στις δύσκολες αποστολές. Δύσκολες αποστολές τώρα, θα δεις τι έχει να γίνει. Δύσκολες επικίνδυνες αποστολές. Πάμε να δούμε τι κάναμε στο πρώτο γύρο. Απολογισμός. Ζακ, μοίρασε τα κλειδιά στους παίχτες μας. Κωνσταντίνος, Πέτρος, Δημήτρης, παίρνουν από ένα κλειδί, Θωμαής, το σοφάκι μας, Σοφία Πανάγου. Και βλέπουμε ότι ο Ζακ δίνει το τελευταίο κλειδί στη Θωμαής. Μάλιστα, Ζακ, κατάλαβα. Οκ. Το πιάσαμε το προηγούμενο. Βάλτε τα παρακαλώ επάνω στις κλειδαριές, επάνω στην πόρτα. Τοποθετήστε τα. Παιδιά, εγώ δεν φτάνω. Ούτε εγώ. Σοφάκι είναι κι αυτό μία δοκιμασία. Θα πρέπει να προσπαθήσεις. Άνοιξε αυτό. Ποιο μέσα. Ωραία. Ανοίγουμε ή όχι. Όχι. Μην ανοίξετε γιατί είναι μέσα οι τίγρες. Σας συμβουλεύω να μην ανοίξετε. Μην ξεκλειδώσετε ακόμη. Αυτό καλύτερα. Αλλά και αν θέλετε, δεν ξεκλειδώνει έτσι η πόρτα. Η πόρτα ανοίγει στο τέλος του δεύτερου γύρου. Τα κλειδιά μπήκαν επάνω. Το σίγουρο είναι ότι η πόρτα θα ανοίξει μέχρι επάνω. Είναι μια αλλαγή στο φετινό μας πρωτάθλημα, ένας νέος κανόνας. Η πόρτα ανοίγει μόνο με 6 κλειδιά, κυρίες και κύριοι. Θα σας τα εξηγήσω αυτά στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σε 2 εβδομάδες. Σήμερα και την επόμενη εβδομάδα, αγαπημένα πρόσωπα από το χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής, παίζουν εδώ στο Fort Boyard, διαγωνίζονται, τα δίνουν όλα για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν οι φίλοι μας πηγαίνουν στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Τα παιδιά λοιπόν τα πήγαν πολύ καλά στον πρώτο γύρο. Και μάλιστα σημειώνω ότι είχαν 6 στα 6. Δηλαδή, Ορθούλα, 6 κλειδιά στις 5 πρώτες δοκιμασίες και στον ένα γρίφο. Καταπληκτικός απολογισμός. Πάμε τώρα, Θωμαής, στο δεύτερο γύρο. Ναι. 2 αποστολές και ένας γρίφος. Εδώ κυνηγάτε στοιχεία. Τζακ, έτσι, στοιχεία, λέω στους φίλους μας, και όχι κλειδιά, και όχι κλειδιά. Τα στοιχεία θα σας οδηγήσω στη μαγική λέξη. Στην τελευταία αποστολή θα πάει ο Κωνσταντίνος, ο αρχηγός, Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Στην άλλη αποστολή, και εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα, θα πάει ο Πέτρος ο Ήμβριος. Αλλά όχι μόνος του, πάει με τον Δημήτρη. Δημήτρης και Πέτρος σε μια νέα αποστολή. Είναι μέσα στον Ατλαντικό. Τέλεια. Τέλεια πραγματικά. Είναι μια σε ένα υποβρύχιο δωμάτιο. Είσαστε οι δοκιμαστές του παιχνιδιού του καινούριου. Ωραία. Έχει δοκιμαστεί η αποστολή. Έχει δοκιμαστεί. Έχει δοκιμαστεί, αλλά είσαστε οι πρώτοι που θα μπείτε. Είμαστε οι πρώτοι που θα μπείτε. Οι πρώτοι Έλληνες που μπαίνουν μέσα σε αυτό το υποβρύχιο δωμάτιο, το πούμε έτσι. Λοιπόν, στο γρίφο. Ή η Θωμαής ή η Σοφία. Η Σοφία δεν έχει γνωρίσει το σοφό. Προτείνω λοιπόν Ορθούλα να πάει η Σοφία μαζί με τον Τζο επάνω στο σοφό. Φεύγει λοιπόν το σοφάκι μας. Και η υπόλοιπη ομάδα τα δίνει όλα για τα στοιχεία. Τα στοιχεία θα σας οδηγήσουν στη μαγική λέξη που όταν τη σχηματιστείτε μέσα στο δωμάτιο του θησαυρού, η τίγρη στο μαζί δεν θα είναι εκεί, μην ανησυχείς, τότε ο θησαυρός θα γίνει δικό σας. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε, ακολουθήστε τον Τζακ και την Ορθούλα. Επαναλαμβάνω, ο Κωνσταντίνος στην τελευταία, ο Πέτρος και ο Δημήτρης στην άλλη αποστολή και η Θωμαής θα βοηθάει με τον δικό της τρόπο. Φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε, παιδιά. Η χειροπέδα μένει. Κυρίες και κύριοι, μόλις ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος, το πρώτο επεισόδιο του τέταρτου κύκλου Fort Boyard. Πάμε! Στις 2 αποστολές και τον ένα γρίφο που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες, έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν από ένα στοιχείο. Με το συνδυασμό αυτών των στοιχείων, η ομάδα πρέπει να βρει τη μαγική λέξη για να γίνει δικός της ο θησαυρός. Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, ώστε να μην αναγκαστεί να θυσιάσει παίκτες. Λοιπόν, ένα σικ επάγγελμα μετά τα 50, μια και μιλάμε για μεγάλες ηλικίες, είναι και ο σκηνοθέτης. Με ένα φόσκαρ και με πόζα, πείθεις και τους άλλους. Ο σκηνοθέτης δεν χρειάζεται να ξέρει και πράγματα, αρκεί να πείθει ότι τα ξέρει όλα. Ελάτε, με ηθοποιούς έχω να κάνω. Α, Σοφία, καλώς ορίσατε. Πόσο χαίρομαι που η Σοφία συναντά τον σοφό. Μεγάλη συνάντηση. Και το Όσκαρ που έχει πάρει ο σοφός στην προηγούμενη βέβαια θητεία του στην τέχνη. Μπράβο. Ήρθατε πάνω από το δεσποινής μου για να λύσετε το γρίφο που θα σας πω και αν το βρείτε, ναι, να πάρετε το πρώτο σας στοιχείο. Ωραία. Θα σας κάνω και ένα μικρό δοκιμαστικό μετά, γιατί δεν σας κρύβω ότι θέλω να κάνω μία τελεία. Πάρα πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι?
Ουφ, ναι. Ακούστε προσεκτικά το γρίφο και τα τρία του σκέλη, πολύ προσεκτικά, σκεφτείτε με ησυχία και απαντήστε πριν τελειώσει του Τζο μετρονόμος. Mm-hmm. Λοιπόν, έτοιμη. Mm-hmm. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ έναν εξαιρετικό γρίφο για τη φίλη μου τη Σοφία. Μάλιστα. Σοφία, συγκεντρώσου. Συνήθως είναι προειδοποιητική. Υπάρχει και λευκή. Όταν είναι γενική, τίποτα δεν λειτουργεί. Τι είναι, πάμε Τζο. Απεργία. Απεργία, Σοφία. Μα μία Σοφία θα έχανε ποτέ από το σοφό. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πάρε, παιδί μου, το κλειδί σου. Όχι εσύ, στο δώσεις τον Τζο, το στοιχείο σου μάλλον. Περίμενε, μην φύγετε ακόμη. Θέλω να σε φιλμάρω καθώς τα κατεβαίνεις, να δω αν κάνεις για το ρόλο που σκέφτομαι. Πήγαινε, παιδί μου. Πάμε. Γεια! Στο καλό. Καλή είναι. Στο μεταξύ, εγώ σκίζω σαν σκηνοθέτης. Κάθε ανόητος ψάχνει και βρίσκει πιο ανόητους για να τον περιβάλλουν με το θαυμασμό τους. Σοφός. Περιμένουμε τη Σοφία να έρθει από το σοφό, Ορθούλα. Και να τη Σοφία! Κυρίες και κύριοι, είμαστε τώρα έτοιμοι για την πρώτη αποστολή. 3-3 η Σοφία και έχουμε ήδη το πρώτο στοιχείο. Σοφάκι, πες μου την απάντηση. Απεργία. Απεργία. Ο Πέτρος με τον Δημήτρη είναι πανέτοιμοι να μπουν μέσα σε αυτό εδώ το υποβρύχιο δωμάτιο. Είναι καινούργια αποστολή. Η Ορθούλα την έχει καταλάβει καλύτερα από μένα. Για πες μου, Ορθούλα, τι γίνεται μέσα. Ένα πρώην είναι κάτω με 15 πλακάκια. Ναι, ναι. Σε ένα πλακάκι υπάρχει ένα κλειδί. Ένα κλειδί επάνω. Πρέπει να φτάσουν το κλειδί στο λουκέτο, το ανοίγουν. Θα μεταφέρουν λοιπόν τα πλακάκια και για να στοιχείο. Φτάσουν μέχρι το κουτί ώστε να ξεκλειδώσουν. Το λουκέτο και να πάρουν το στοιχείο. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Θωμαΐς, ο Κωνσταντίνος και η Σοφία θα σας παρακολουθήσουν με κομμένη την ανάσα. Ο Κωνσταντίνος δεν θα είναι εδώ, όχι. Ο Κωνσταντίνος θα φύγει. Θα πάει μαζί με τον Τζο για την επόμενη αποστολή να ετοιμαστείς. Φίλε Κωνσταντίνε. Χωρίς τον αρχηγό, λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι μια καινούργια αποστολή, μην το ξεχνάτε. Θέλω να τα καταφέρετε. Βάζετε τη μάσκα και μπαίνετε μέσα. Δεν έχει. Έλα, μια χαρά είσαστε. Πιο γρήγορα χάνετε χρόνο, ξεκίνησε. Πάμε, παιδιά. Έλα, πάμε, ξεκίνησε. Μία ένας, μία ο άλλος, πάμε. Μπράβο. Το κλειδί είναι πιο εδώ. Βλέπουν το πλακάκι που έχει το κλειδί. Έτσι δεν το βλέπω. Φώναξε εσύ. Πρέπει να φτάσουν το κλειδί. Το κλειδί είναι στο βάθος, στο βάθος. Το είδε. Έλα πάνω, Σοφία, Δημήτρη, έλα πάνω, εσύ να ξεκουραστείς, εκεί κάτσε να ξεκουραστείς. Το κλειδί είναι στο βάθος, το έχεις δει. Από την άλλη μεριά. Πάμε, παιδιά. Έλα, παιδιά. Δίπλα σου, εκεί που είσαι, το είδε. Το έχει δει το κλειδί, εννοείται. Πάμε τώρα, έτσι, μπράβο. Πρόξτο, ναι, ωραία. Πάμε. Έλα, να το, αυτό δεν είναι. Ο άλλος τώρα, πάμε, έλα. Μπράβο, ο Δημήτρης. Πολύ καλά. Έτσι, μπράβο. Το καταλάβαν τώρα. Πάμε. Πιο γρήγορα, παιδιά, πιο γρήγορα. Γρήγορα, Δημήτρη. Κωνσταντίνε, γρήγορα. Έχει λίγο χρόνο. Πολύ λίγο χρόνο. Πάμε, παιδιά, πιο Έχετε γρήγορα. Πάρα πολύ λίγο χρόνο, γρήγορα. Κάτω αυτό. Να
Να το, μπράβο, μπράβο. Έλα, έλα. Γρήγορα το ξέρω. Μπράβο. Πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Να πάει στο Λουκέτο. Πήγαινε στο Λουκέτο. Το πήρε. Μπράβο, 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 μπράβο. Το είδα ότι το πήραμε, αλλά δεν ήξερα με το χρόνο. Εγώ νόμιζα να μου φωνάζετε να βγούμε. Έλα, Πέτρο, μπράβο. Μπράβο, πω, ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Καλά, Πέτρο, εγώ με τον μπήκα πάγωσα, δηλαδή, στο καλοκαίρι σου έπαθα, ναι. Εγώ πήρε κάνω χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά κάνει και χειμώνα. Ευχαριστώ πολύ, δικιά μου. Δεν παρακαλώ, όχι. Άντε, παιδιά, πάμε. Αγόρι μου. Δύο στοιχεία λοιπόν η ομάδα. Καταπληκτικά τα πηγαίνετε. Η ομάδα μου είναι καταπληκτική όπως έχεις δει. Αυτό το βλέπουμε όλοι και ελπίζω να το. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Όπως με βλέπεις, δεν μπορώ να κρατηθώ. Όπως με βλέπεις. Δεν θέλω να κρατιέμαι, δεν θέλω να με κρατάει τίποτα. Spider-Man. Spider-Man. Πάρε λοιπόν αυτό το κλειδί. Ναι. Με το πράσινο μπαλάκι. Το βάζεις εκεί πολύ σωστά. Σε λίγο θα πετάξεις, θα πας απέναντι στον ιστό. Σε αυτή την καινούργια αποστολή για να βρεις το συνδυασμό, το χαρτάκι που κρύβεται σε ένα κουτάκι και έτσι θα το διαβάσεις για να ανοίξουν οι συμπαίκτες σου το κουτάκι και να πάρουν από μέσα το στοιχείο. Να τι ήρθαν οι δύο! Είστε νικητές! Άκου τα κάνεις. Θα πας απέναντι. Στο πράσινο. Κινείσαι προς το πράσινο κουτάκι. Το κουτάκι που έχει το χρώμα το πράσινο. Μάλιστα. Ξεκλειδώνεις, μέσα βρίσκεις ένα άλλο κλειδί με άλλο χρώμα. Αυτό σε οδηγεί λοιπόν στο επόμενο. Το τελευταίο έχει. Αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλετε ακριβώς. Το συνδυασμό, τον αριθμό που θα πεις για να ανοίξουν το κουτί. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος. Ναι. Πάμε! Έφυγε! Έτσι! Πάνω δεξιά έφυγε! Πάμε, αρχηγέ! Πάνω δεξιά! Όχι, όχι, όχι. Μπράβο! Μπράβο, Κωνσταντίνε. Τέλειος. Βγάλω το άλλο κλειδί. Τι χρώμα έχει? Το παίρνω το πρώτο κλειδί. Τι χρώμα έχει? Μοβ. Κάτω αριστερά. Κάτω αριστερά. Εδώ. Το πρώτο κλειδί το παίρνω. Ναι, το παίρνω. Το μοβ. Όχι, πήγε. Άστο. Αριστερά. Αριστερά προς τα αριστερά κύριε. Πάμε αρχιέ. Μπράβο. Τέλειο. Εκεί. Σούπερ. Ωραία. Μπράβο. Κίτρινο. Πάνω, φύγε. Όπως είσαι. Έλα πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα. Δεν κουραζόμαστε ποτέ. Έλα. Πάρτε το στοιχείο, αρχιέ. Έλα, τελειώνεις. Άλλο ένα. Άλλο δύο. Μόλις ανοίξεις, πες τι χρώμα είναι για να σε καθοδηγήσουμε. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Άτιμο κλειδί. Πιο γρήγορα, Κωνσταντίνε, πιο γρήγορα. Έλα. Πάμε, κόκκινο. Κάτω, διαγώνια, δεξιά, κάτω. Πέρα, έφυγες. Διαγώνια, γρήγορα. Έλα, πάμε. Διαγώνια φύγε, όχι προς τα κάτω, διαγώνια. Μπράβο, διαγώνια. Παιδιά, να είστε από εδώ. Τώρα. Όχι τώρα, σε αυτό το κουτί. Κωνσταντίνε, πιο γρήγορα, δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Λοιπόν. Έλα στο κέντρο, φύγε κέντρο. Γρήγορα.
Γρήγορα τώρα. Γρήγορα. Δεν έχει πολύ χρόνο. Γρήγορα. Μπράβο, πάμε. Δώσ' τώρα τώρα. Δώσ' τα όλα. Έφυγες. Να είστε έτοιμοι. Όταν φωνάξει το ρυθμό, το φωνάξει το συνδυασμό, να πάρει το στοιχείο. Έλα, έλα, Κωνσταντινέ, έλα, έλα. Πιο γρήγορα, άνοιξε το. Κάνε το χαρτάκι γρήγορα. Μπράβο, Κωνσταντινέ, έλα. Τελειώνει χρόνος, γρήγορα. 3, 4, 5, 8. 3, 4, 5, 8. 3, 4. 4, κάνε το άλλο. 4, 5. 8. Πιο γρήγορα, παιδιά, πιο γρήγορα. 5, 8, άνοιξε το. Γρήγορα, πάρ' το στοιχείο, πάρ' το, πάρ' το, γρήγορα, άνοιξε το. Άνοιξε το. Έλα. Πάρ' το. Μπράβο. Έλα. Μπράβο. Πολύ δύσκολο. Έχεις καιρό να πας γυμναστήριο. 8 χρόνια. Θα σε πτύξει λίγο. Πάμε, παιδιά, εμείς φύγαμε. Πάμε. Τι είσαι, σκόμη και φωνή, τι έγινε. Για άκουσα το τραγούδι. 1, 2, 3 και... Κωνσταντίνος, πού είναι ο Κωνσταντίνος. Λίγη αρχηγός. Το τραγούδι το ξέρει μόνο ο αρχηγός. Εσείς κάνετε τα οργάνα, τα μουσικά οργάνα. Αρχηγέ, πες το τραγούδι. Έλα, αρχηγέ. Φοβερή δοκιμασία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Φοβερό, φοβερό. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Και θέλω να ακούσω το τραγουδάκι. Πάμε. 1, 2, 3 και... Ήρθαμε στο κάστρο. Ήρθαμε στο κάστρο. Δεν είπα έτσι. Τα λεφτά να πάρουμε, τα λεφτά να πάρουμε, δώρο να τα κάνουμε, δώρο να τα κάνουμε. Μια σούπερ ομάδα, κυρίε και κύριοι, μπορεί από τραγούδι. Και τώρα, παιδιά, τι κάνουμε εδώ πέρα. Βλέπω κρυώνετε, έτσι δεν είναι. Σε περιμένετε, να τα πω γρήγορα να φύγετε. Έλα, Χριστάκη, μίλα γρήγορα να τελειώνουμε. Βλέπω τον Πέτρο με μεγάλη ανυπομονησία να τα πω να τελειώνουμε, αλλά... Χρειάζεται να ακούσετε προσεκτικά τώρα. Γιατί θα φύγετε από εδώ, θα πάτε σε ένα ειδικό δωμάτιο, θα αλλάξετε στολές, ξεχωριστά τα αγόρια, ξεχωριστά τα αγόρια, αλλάζετε ρούχα, βάζετε καθαρά, θα φύγει ο ήλιος και θα έρθει το φεγγάρι. Τότε σκοτεινιάζει και θα βγουν οι πυρσί εδώ στο κάστρο. Μόλις βγουν οι πυρσί, το φως τους θα ενεργοποιήσει το μαγικό κρύσταλλο. Και ο μαγικός κρύσταλλος θα σας οδηγήσει μέσα στο μυστικό δωμάτιο. Άρα, φεύγετε από εδώ, αλλάζετε ρούχα, ξεκουράζεστε, έρχεται το βράδυ, βγαίνουν οι πυρσί, ενεργοποιείται ο μαγικός κρύσταλλος και μπαίνετε μέσα στο μυστικό δωμάτιο. Παιδιά, συγχαρητήρια, καταπληκτική προσπάθεια στο πρώτο και δεύτερο γύρο. Μπορείτε να ακολουθήσετε τον Τζακ και τον Τζο μέσα γιατί το κρύο βλέπω μεγαλώνει και μαύρα σύννεφα έρχονται. Φύγετε, παιδιά, γρήγορα για να έρθει το σκοτάδι. Να είστε καλά. Όταν ο κρύσταλλος ενεργοποιηθεί, τότε οι παίκτες της ομάδας θα μπουν μέσα στο δωμάτιο της μονομαχίας. Εκεί θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν 2 στοιχεία μέσα από 3 δοκιμασίες, αντιμετωπίζοντας τον άρχοντα της νύχτας. Θα καταφέρουν να κερδίσουν τα στοιχεία που χρειάζονται. Ελάτε, παιδιά. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να ανοιχτώσει. Χαλαρώστε, ξεκουραστείτε. Εντάξει, περιμένουμε τον Τζο. Το χρειάζεται. Ωραία. Θα μας φέρει ο Τζο το κρύσταλλο που ανοίγει την πόρτα προς το μαγικό δωμάτιο. Εντάξει. Ωραία. Καλή μας ξεκούραση. Καλή νύχτα.
Παιδιά, σηκωθείτε, ήρθε ο Τζο. Καλώς τον Τζο. Λέω το κρίσταλο, θα περάσετε απέναντι και θα παίξετε τα παιχνίδια, τα μαγικά παιχνίδια. Θα το τοποθετήσετε στα χέρια του αγάλματος, θα ανοίξει η πόρτα, θα μπείτε μέσα και τα παιχνίδια θα αρχίσουν. Σοφία, Θωμαΐς, ξεκινάτε δυο σας. Τοποθετήστε το κρίσταλο στα χέρια του αγάλματος. Να ανοίξει η πόρτα. Μπράβο. Περιμένετε. Βρισκόμαστε στο μυστικό δωμάτιο. Μπροστά μου είναι ο άρχοντας της νύχτας. Βλέπετε το τραπέζι, εκεί, σε αυτό το σημείο θα γίνουν τα παιχνίδια. Οι παίχτες της ομάδος θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τον άρχοντα της νύχτας και να τον νικήσουν σε τρία παιχνίδια. Μόνο τότε θα κερδίσουν δύο ακόμη στοιχεία. Εάν τον νικήσουν σε δύο παιχνίδια, θα κερδίσουν ένα στοιχείο. Δεν θα πάρουν κανένα στοιχείο φυσικά αν τον κερδίσουν μόνο σε ένα παιχνίδι. Τρία παιχνίδια, δύο στοιχεία. Θα φωνάζω τους παίχτες της ομάδος ανά δύο. Και ο αρχηγός στο τέλος θα παίξει μόνος του με τον άρχοντα της νύχτας. Για το πρώτο παιχνίδι, να έρθουν μέσα στο μυστικό δωμάτιο η Σοφία και η Θωμαΐς. Μπείτε μέσα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Έλα, πάμε. Άσε το καλό. Γεια, γεννά. Εκεί, στοπ. Βρίσκεστε στο μυστικό δωμάτιο. Θα προσπαθήσετε, κορίτσια, να κερδίσετε δύο ακόμη στοιχεία. Θα αντιμετωπίσετε τον άρχοντα της νύχτας. Θα παίξετε τρία παιχνίδια μαζί του. Εάν τα καταφέρετε και στα τρία, θα κερδίσετε αυτά τα δύο στοιχεία. Εάν τον νικήσετε στα δύο, τότε η ομάδα σας θα κερδίσει μόνο ένα στοιχείο. Δεν θα πάρετε κανένα στοιχείο εάν τον νικήσετε μόνο σε ένα παιχνίδι. Σοφία και Θωμαΐς. Εσείς θα παίξετε στο πρώτο παιχνίδι, τον ντόμινο. Πάρτε θέση. Καθίστε απέναντι και μην ακουμπήσετε το τραπέζι. Άρχοντα της νύχτας, άνοιξε το παιχνίδι. Είναι το ντόμινο. Δεν επιτρέπετε να ακουμπήσετε το τραπέζι. Βλέπετε κάποια ξυλάκια μπροστά σας. Θα παίζετε να αλλάξει. Θα ξεκινήσετε εσείς και στη συνέχεια θα παίξει ο άρχοντας της νύχτας. Ένα αλλάξει. Βάζετε τα ξυλάκια επάνω στις βάσεις και όποιος ρίξει πρώτος κάτω τα ξυλάκια, χάνει. Αυτός είναι ο στόχος, να κρατήσετε τα ξυλάκια πάνω. Όποιος τα ρίξει πρώτος, χάνει. Προσοχή, μην ακουμπήσετε το τραπέζι, γιατί θα πέσει πιο εύκολα. Αν τα ρίξει, εάν τα ρίξει, κερδίζετε εσείς. Παίζετε με τον άρχοντα της νύχτας και θα ξεκινήσει πρώτη η Θωμαΐς. Ωραία. Χρόνο δεν έχουμε περιορισμό. Όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Όρθιο, έτσι. Ναι, και δεν επιτρέπεται διόρθωση. Από τη στιγμή που ακουμπήσει τη βάση, δεν επιτρέπεται χάνεται αλλιώς. Δύσκολο με το πιμέσεις από την αρχή. Δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση. Είδατε και έπεσε κάτω το ξυλάκι. Κερδίσατε πολύ εύκολα την πρώτη δοκιμασία. Σας θυμίζω ότι εάν τα καταφέρετε ως ομάδα και στα τρία παιχνίδια, κερδίζετε τα δύο στοιχεία. Εσείς τα πήγατε πολύ καλά, αφού ο αντίπαλός σας, ο άρχοντας νύχτας, έριξε το πρώτο ξυλάκι. Έτσι μπορείτε να αποχωρήσετε από αυτή την έξοδο και να πείτε τα ευχάριστα νέα στην ομάδα σας. Γεια σας. Άρχοντα της νύχτας. Ετοίμασε το επόμενο παιχνίδι. Ελάτε, κορίτσια. Τι έγινε, κερδίσατε? Πολύ ωραία. Μπράβο. Τι παίξατε? Ντόμινο. Εντάξει. Δεν προλάβαμε να παίξουμε. Έβαλα ένα ξυλάκι και έχασε ο άρχοντας μας κατευθείαν. Εντάξει. Εύκολα και γρήγορα. Άντε, μακάρι να πάρει τα άλλα δύο. Να κερδίσει τα άλλα δύο και παίρνει τα δύο στοιχεία. Ωραία. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε. Μιλά το Δημήτρη και του Πέτρου. Ωραία. Να περάσουν μέσα στο μυστικό δωμάτιο ο Δημήτρης και ο Πέτρος. Λέμε
λίγο μπροστά σε εκείνο το σημείο. Έλα, Γεσί Πέτρο. Λοιπόν, βρίσκεστε στο μυστικό δωμάτιο και θα αντιμετωπίσετε τον άρχοντα της νύχτας. Στο πρώτο παιχνίδι τα κατάφεραν τα κορίτσια, κέρδισαν και τώρα εσείς καλείστε να νικήσετε τον άρχοντα της νύχτας σε αυτό το παιχνίδι. Είναι το σφυρί. Εάν τα καταφέρετε και τα καταφέρει στη συνέχεια και ο αρχηγός, δηλαδή ως ομάδα και στα τρία παιχνίδια, τότε θα κερδίσετε δύο στοιχεία. Εάν τα καταφέρετε ως ομάδα σε δύο παιχνίδια, τότε θα κερδίσετε μόνο ένα στοιχείο. Δεν θα πάρετε κανένα στοιχείο εάν και εσείς και ο αρχηγός χάσετε από τον άρχοντα της νύχτας. Το παιχνίδι που θα παίξετε λέγεται σφυρί. Πάρτε θέση παρακαλώ. Καθίστε απέναντι χωρίς να κουμπίσετε το τραπέζι. Άρχοντα της νύχτας, άνοιξε το παιχνίδι. Βλέπετε ένα σφυρί και τρεις πρόκες. Ο άρχοντας της νύχτας θα βάλει την πρώτη πρόκα. Οι πρόκες είναι τρεις. Όποιος καταφέρει λοιπόν να βάλει πρώτος τις δύο από τις τρεις πρόκες μέσα στο ξύλο, τότε είναι νικητής. Θα ξεκινήσετε πρώτα εσείς και συγκεκριμένα ο Δημήτρης. Δημήτρη, πάρε το σφυρί και μπορείς να ξεκινήσεις ένα λάξη λοιπόν. Μία σφυριά. Κάθε φορά μία σφυριά. Ναι. Εδώ καθένα. Πάω για μέσα. Μόλις χάσατε την πρώτη πρόκα. Σας θυμίζω ότι είναι τρεις οι πρόκες. Μπορείτε να κερδίσετε εάν βάλετε πρώτοι εσείς μέσα τις άλλες δύο πρόκες. Εάν τη χάσετε και αυτή, χάσατε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η πρόκα μπήκε μέσα και έτσι πάμε στην τρίτη. Όποιος βάλει τώρα πρώτος μέσα την πρόκα είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Ξεκινάει ο Δημήτρης τώρα. Καταπληκτική πραγματικά σφυριά και έτσι κερδίζετε το παιχνίδι. Βάλατε δύο πρόκες πρώτη στο ξύλο, ενώ είχατε χάσει την πρώτη και έτσι κερδίζετε σίγουρα το πρώτο στοιχείο. Το δίνω λοιπόν σε εσάς. Το δίνω στο Δημήτρη και μπορείτε να αποχωρήσετε από αυτή την έξοδο. Πηγαίνετε να πείτε τα ευχάριστα νέα στην ομάδα. Συγχαρητήρια παιδιά. Άρχοντα της νύχτας. Ετοίμασε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Παιδιά, τι έγινε. Μπράβο.
Ένα το έχουμε σίγουρα. Συγχαρητήρια. Και τώρα το τρίτο παιχνίδι του μυστικού δωματίου. Να περάσει μέσα ο αρχηγός, ο Κωνσταντίνος. Έχει κάνει καλή δουλειά η ομάδα. Χρήστο. Εδώ είσαι. Πλησίασε. Έλα, Κωνσταντίνε. Εκεί. Βρίσκεσαι μέσα στο μυστικό δωμάτιο. Εάν καταφέρεις να νικήσεις τον άρχοντα της νύχτας, τότε η ομάδα σου θα πάρει και το δεύτερο στοιχείο. Έχετε κερδίσει ήδη το πρώτο στοιχείο, όπως ξέρεις, αφού οι συμπαίκτες σου νίκησαν τον άρχοντα της νύχτας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα εσύ καλείσαι να τον νικήσεις στο παιχνίδι με τα ξυλάκια. Πάρε θέση. Μην ακουμπήσεις το τραπέζι. Άρχοντα της νύχτας, άνοιξε το παιχνίδι. Με τα ξυλάκια, Κωνσταντίνε, πιάνουμε τα γράμματα και σχηματίζουμε τη λέξη που βλέπεις μπροστά σου, Μπουαγιάρ, στα οριζόντια σιδεράκια. Πρέπει να βάλεις τα γράμματα όπως είναι. B-O-Y-A-R-D. Μπουαγιάρ, που σημαίνει νόμισμα. Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος? Θέλουμε κάτω. Ξεκινάτε και οι δύο μαζί. Όποιος σχηματίσει πρώτος τη λέξη Μπουαγιάρ, που σημαίνει νόμισμα, είναι νικητής. Πάμε λοιπόν. Και σούσε προχθές. Μας. Την κινέζικη κουζίνα. Την κινέζικη και ανατολική κουζίνα γενικότερα, ε. Ναι. Στο. Μπορεί να σ' αρέσει η γιαπωνέζικη κουζίνα. Ενευρίασε. Αλλά τρώει πιο γρήγορα ο άρχοντας της νύχτας. Έτσι σημάδισε πρώτος την λέξη Μπουαγιάρ. Έχασες, Κωνσταντίνε. Δεν κερδίζεται το δεύτερο στοιχείο. Μπορείς να φύγεις από αυτή την έξοδο και να πας κοντά στην ομάδα σου. Να ευχαριστήσουμε τον άρχοντα της νύχτας και τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στον τελευταίο γύρο. Δωμάτιο του θησαυρού. Πάμε κάτω. Αρχηγέ, τι... Λέγε, αρχηγέ μου. Θα σας απογοητεύσω, έχασα. Δεν πειράζει. Δυστυχώς, ο άνθρωπος... Της νύχτας, ο γίγαντας της νύχτας, με νίκησε. Σε νίκησε. Στο κινέζικο, παιδιά. Εσείς πώς πήγατε? Στο κινέζικο οροσκόπιο. Όχι, με τα τσιμπιδάκια μετά. Εμείς τα πήραμε και οι δύο. Το ένα, έχω ομάδα δυνατή, ισχυρή ομάδα. Τέσσερα στοιχεία, πάμε να βρούμε τον Χρήστο. Πάμε, Τζακ. Πάμε, Τζακ, όρμα. Για να αποκτήσει η ομάδα το θησαυρό, θα πρέπει να βρει τη μαγική λέξη και να τη σχηματίσει στο δάπεδο. Προηγουμένως όμως, η ομάδα θα πρέπει να διαθέτει 6 κλειδιά για να ανοίξει η πόρτα στο μάξιμο. Προσοχή! Αν κάποιος παίκτης δεν προλάβει να βγει από το δωμάτιο πριν κλείσει η πύλη, τότε οι πόρτες ασφαλείας κατεβαίνουν, εμποδίζοντας τις τίγρες να μπουν στο δωμάτιο του θησαυρού. Ταυτόχρονα όμως, η ομάδα χάνει το θησαυρό που έχει συλλέξει. Για περάστε. Ο Κωνσταντίνος έχασε το τελευταίο παιχνίδι. Οι υπόλοιποι τα κατάφεραν, αλλά ήταν ταχύτατος ο άρχοντας της νύχτας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχω σχέση. Έχετε 4 στοιχεία. 3 από το δεύτερο γύρο και 1 από το μυστικό δωμάτιο, το μαϊδάκι. Κύριε Σεγγύρο, το ερχόμαστε εδώ στην πόρτα. Είναι το σημείο μας. Είναι το σημείο, ναι. Το σημείο υποφής. Γιατί, τι. Τώρα,
Τώρα τι συμβαίνει εδώ, θα μου πεις. Ναι. Τώρα ό,τι σαύρος, τώρα τρέχουμε. Ωραία, ωραία. Τώρα εσείς τρέχετε και δεν θα κρυώνετε. Και αμέσως μετά θα απολαύσουμε τη μαγική νύχτα εδώ στο κάστρο. Έχετε κοιμηθεί στο κάστρο, όχι. Όλη τη μέρα την περάσατε, θα περάσετε και τη νύχτα. Τι λέτε, σας αρέσει? Κάνα 10 λεπτάκι που περιμέναμε. Εκεί λίγο, ναι, χαλαρώσατε. Τώρα δράση όμως, παιδιά. Έχετε 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλειδιά από τον πρώτο γύρο. Καταρχήν να μοιράσουμε τα στοιχεία. Τσάκ, δώσε τα στοιχεία στα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος παίρνει, είναι πολλά. Θα δώσει και στον Δημήτρη. Θα δώσει και στον Πέτρο. Θα δώσει και στη Σοφία, η Θωμαΐς δεν θα πάρει. Έχετε λοιπόν 4 στοιχεία. Ό,τι κάνατε στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο, είχαν ως στόχο αυτό εδώ το σημείο. Δηλαδή να έχετε καλή πρόσβαση που το καταφέρατε και πολλά στοιχεία ώστε να οδηγηθείτε γρήγορα στη μαγική λέξη. Αυτός τώρα είναι ο στόχος. Συγκεντρωθείτε, παιδιά, γρήγορα να βρείτε τη λέξη, να ανοίξετε τα στοιχεία, να βρείτε τη λέξη και μετά να τρέξετε, να τη σχηματίσετε σωστά, να συντονιστείτε. Πλησιάστε λοιπόν, αφού η Μονίκ απομακρύνει τις τίγρες από το δωμάτιο του θησαυρού. Μονίκ, απομάκρυνε τις τίγρες από το δωμάτιο του θησαυρού. Και σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι τα χρήματα που συγκεντρώσουν τα παιδιά θα πάνε στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Λοιπόν, έχετε 3 λεπτά. Έχετε την πόρτα ανοιχτή μέχρι πάνω και έχετε 4 πολύτιμα στοιχεία. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Πάμε, άνοιξε το. Ωραία. Άλλο. Πρώτη λέξη είναι... Δραματική. 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 Έλα, πιο γρήγορα, παιδιά. Άλλο. Φιλέ. Τηλεοπτική. Τηλεοπτική. Δραματική, τηλεοπτική. Σκεφτείτε, παιδιά. Χρονιά πάει. Σειρά. Σκεφτείτε. Σειρά. Χρονιά. Σειρά. Λέει χρονολογική. Σειρά, χρονολογική. Σειρά. Μπείτε μέσα, μπείτε μέσα, μπείτε μέσα. Χρονολογική, μπείτε μέσα. Σίγμα. Κομική σειρά. Σίγμα, έψιλον, γιώτα, ρο, αλφα, εγώ. Κομική. Πάμε. Σειρά. Το ρο, το ρο, πάμε στο ρο. Εδώ. Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Το αλφα είναι εδώ. Εγώ τι είμαι, παιδιά. Πείτε, πείτε, πείτε. Σίγμα, σίγμα, έψιλον, έψιλον. Έψιλον, είσαι. Γεια σας. Πείτε τη λέξη όλοι μαζί. Τα έχουμε σωστά. Σειρά. Σειρά. Πείτε τη λέξη. Σειρά. Μονίκ, γίνα το κεφάλι. Συγγνώμη να δω κάτι.
Πραγματικά, είχατε το καλύτερο δίσκο. Ο καλύτερο δίσκο είναι το σεβάκι. Κάτσε τώρα, απέναντι σεβάκι. Πούπουλο. Είχατε την ιδανική σύνθεση για να φτάσετε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ζακ και Τζο. Φτάσαμε. Φέρτε εδώ το θησαυρό. Τους βλέπω ζορίζονται. Άρα έχει πολύ χρήμα. Μάλιστα. Βλέπει η Ορθούλα και κάνει την εκτίμησή τη. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πόσο ζυγίζει ο θησαυρός. Κοιτάμε απέναντι και βλέπουμε. Έλα, να είναι πολλά. Να είναι πολλά. 12.180 ευρώ. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Αυτά τα χρήματα που κερδίσατε πραγματικά με την αξία σας πηγαίνουν για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Δεν είναι τόσο τα χρήματα, αλλά ο τρόπος που έγινε, η προσπάθεια που καταβάλατε. Νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο θα μείνει αξέχαστο. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα 5 αγαπημένα πρόσωπα από το χώρο της μουσικής, από το χώρο της τηλεόρασης. Είμαι η Σκούμπρια, Θέλξη και Λιδία την άλλη εβδομάδα. Και σε 2 εβδομάδες αρχίζει το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γεροδήμο, τη Σοφία Πανάγου, τον Μαΐς Ανδρούτσου, τον Πέτρο τον Ήβριο και τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Και οι 5 ήταν υπέροχοι.